την έντονη αντίθεση του εξέφρασε χθες ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ζέρβας. Χαρακτήρισε πρόωρο το άνοιγμα των σχολείων τη Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου, πριν, όπως είπε, να φτάσουν στα χέρια των επιστημόνων όλα τα στοιχεία για την περίοδο των εορτών. Και μάλιστα νομίζω ότι εξέφρασε και μια ενόχληση για το ότι δεν ενημερώθηκε. Είπε: το μάθαμε από τα μέσα ενημέρωσης, καθώς εμείς είμαστε και υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των μέτρων στα σχολεία, με τις μάσκες, τα αντισηπτικά να είναι διαθέσιμα στα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πάντως και σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε τεστ για εκπαιδευτικούς, rapid test. Είχαμε χθες και προχθές στην περιοχή της Καλαμαριάς, όπου έγιναν εκατοντάδες τεστ σε εκπαιδευτικούς. Μάλιστα την πρώτη μέρα πληροφορηθήκαμε ότι στα 285 βρέθηκε ένα μόλις θετικό και ήταν ένας εκπαιδευτικός που ήταν ασυμπτωματικός. Σήμερα θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στο 9ο και στο 72ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Μετά τις 9 το πρωί, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να προσέρχονται για να υποβληθούν σε δωρεάν rapid test, τουλάχιστον φτάνοντας στο άνοιγμα των σχολείων και επιστρέφοντας στις σχολικές αίθουσες, να γνωρίζουν ότι είναι ασφαλείς και ότι είναι υγιείς. Και είναι πολύ βασικό αυτό που μας λες. Αν σκεφτούμε ότι βρέθηκε ένας εκπαιδευτικός θετικός ασυμπτωματικός, αν ο άνθρωπος αυτός δεν το ήξερε και πήγαινε στο σχολείο, πόσοι περισσότεροι θα είχαν κολλήσει, μη ξέροντας ότι νοσεί. Για να δούμε, Άρη, τι δήλωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Ζέρβας, αναφορικά με τα σχολεία. Εγώ θεωρώ και το λέω ευθαρσώς ότι ήταν πολύ πρόωρο, εφόσον ακόμα δεν έχουμε τις συνέπειες της σχετικής χαλαρότητας των εορτών. Και εδώ να θυμίσουμε ότι προχθές, Άρη και Μαρία, είδαμε στην αρχή την κυρία Πελώνη, την Αριστοτελία Πελώνη, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου, να λέει κάποια στιγμή νωρίς το πρωί ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην ανοίξουν τα σχολεία. Και το κρατά κανείς αυτό σαν δεδομένο. Και αμέσως μετά, στη μία το μεσημέρι, μία και 7 για την ακρίβεια, βλέπω στο email μου, έρχεται από το Υπουργείο Παιδείας, από την κυρία Κεραμέως, de facto, ξεκάθαρα και οριστικά η απόφαση από το Υπουργείο ότι θα ανοίξουν κανονικά τη Δευτέρα τα σχολεία. Εύχομαι να είναι για καλό και να μην έχουμε πισωγυρίσματα τα οποία δεν βοηθούν κανένα μας.